Μπαμπή και ο Καράμ, τα δύο προσφυγόπουλα από τη Συρία, αγκαλιάζονται στην προκυμαία της Καλύμνου. Τους χώρισε ο πόλεμος. Ενώθηκαν όμως και πάλι μετά από έναν ολόκληρο χρόνο στο νησί των Σφουγγαράδων. Ο 10χρονος Ρούντι βρήκε τον 25χρονο Καράμ, ο οποίος ήρθε από τη Σουηδία για να τον παραλάβει, χάρη στην ανθρωπιά μιας καλύμνιας συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Nina helped us a lot to make this reunion because I was far away from here. I made a lot of travel just to meet him and we are so happy now. Yes. Η κυρία Νίνα Γεωργιάδου άνοιξε την αγκαλιά της αλλά και το σπίτι της και φιλοξένησε το μικρό Ρούντι, η οδύσσια του οποίου, όπως μας είπε, τη συγκλώνησε, αφού ήρθε ασυνόδευτος από τη Συρία, αλλά ήταν ένας από τους διασωθέντες του τραγικού ναυαγίου που έγινε ανοιχτά της Καλύμνου. Ο Ρούντι είναι ένα παιδί, εκείνο που μου είπε, εντάξει, το χαμογελό του, το γλυκό μου δώσε. Αυτό, τίποτα άλλο. Να σταματήσει επιτέλους αυτό το μαφιόζικο κύκλωμα που πνίγει ανθρώπους, να ανοίξουν τα σύνορα, να υπάρχει ελεύθερη διέλευση των κυνηγημένων από τον πόλεμο ανθρώπων. Η καλύμνια καθηγήτρια παρατήρησε ότι ο Ρούντι είχε στο λαιμό του ένα πλαστικό σακουλάκι με τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου. Χωρίς να χάσει χρόνο, τηλεφώνησε και διαπίστωσε ότι ανήκε στον αδελφό του, τον Καρέμ. Στο ναυάγιο του δουλεμπορικού χάθηκαν 19 ψυχές. Θα είχαν χαθεί όμως πολύ περισσότεροι πρόσφυγες αν δεν υπήρχαν οι ψαράδες της Καλύμνου, οι οποίοι με αυτοθυσία έτρεξαν να τους βοηθήσουν. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Βασίλης. Εφιάλτης θα μου γίνει γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ήταν τόσα μικρά παιδάκια. Είχε... Άμα είσαι γονιός έχεις πολλά να θυμάσαι. Και εγώ 4 παιδιά έχω. Ανάμεσα στους πρόσφυγες που χάθηκαν στο ταξίδι για ένα καλύτερο αύριο ήταν και αρκετά παιδιά. Ο πόνος αβάσταχτος για τους γονείς τους. Στα παλιά σφαγεία της Καλύμνου που ανακαινίστηκαν, όπως και εσείς βλέπετε, έχουν τοποθετηθεί διπλά κρεβάτια και μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται καθημερινά από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Ο κύριος Παντελής μαζί με τη σύζυγό του Αγγελική φτιάχνουν συχνά μαγειρευτό φαγητό για να ταΐσουν τους πρόσφυγες. Στα πρόσωπα όλων αυτών τι βλέπετε? Βλέπουμε τις δικές μας. Βλέπω τα δικά μου που έφυγα 15 χρονών. Πού πήγατε? Μετανάστη στην Αυστραλία. Και είδα εκεί το, πώς φέρονται, ας πούμε, στους νέους ανθρώπους που πηγαίνουν σε ξενιά. Και είδα τι τραβήξαμε εμείς και βλέπω αυτή τη νεολαία τώρα και τη σκέφτομαι. Βλέπω τον εαυτό μου στα 15 μου χρόνια.